βρισκόμαστε στο 42ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της σύγχρονης εποχής. Παρουσιάσαμε τις τρεις εκδόσεις των Ούγγρων συγγραφέων με τίτλο «Η Ευρώπη των Επαναστάσεων». Πρόκειται για τρεις εκδόσεις που στην ενότητά τους φωτίζουν με μια μαρξιστική διαλεκτική σκοπιά σημαντικά ιστορικά γεγονότα που αποδεικνύουν το πώς γεννήθηκε η αστική τάξη και η κεφαλοκρατική, ο κεφαλοκρατικός τρόπος παραγωγής. Νομίζουμε ότι είχε μεγάλη προσέλευση η σημερινή βιβλιοπαρουσίαση και το ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλο για τις τρεις εκδόσεις. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τις τρεις συγκεκριμένες εκδόσεις γιατί κατά τη γνώμη μας βοηθάνε ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, έστω και αν βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τις εκλογές και με το καλοκαίρι να μας περιμένει όλους μας, να θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας βιβλία που μπορούν να ανοίξουν ένα προβληματισμό που ήδη μπαίνει σε πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου με τον οποίο αλληλεπιδρούμε. Ποιο ερώτημα, το πώς μπορεί μέσα από την παρέμβαση των λαϊκών μαζών, έτσι όπως μας διδάσκει η ιστορία, να δούμε να αναπτύσσονται οι νέες κάθε φορά κοινωνικές σχέσεις που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της εποχής. Σχέσεις που πηγάζουν από τις δυνατότητες που έχουν ήδη διαμορφωθεί, αλλά γίνονται πραγματικότητα μόνο όταν η λαϊκή δράση μπορέσει και συμπαρασύρει, αλλάξει θέμελα τον προηγούμενο κόσμο για να στρώσει το έδαφος, για να αναπτυχθούν οι νέες κοινωνικές σχέσεις που αντιστοιχούν στις δικές της ανάγκες, στα δικά της συμφέροντα. Είχε ενδιαφέρον πάντως και ο κόσμος που παρακολούθησε την παρουσίαση. Είναι αλήθεια και μάλιστα είχε ενδιαφέρον ότι ήταν κόσμος διαφόρων ηλικιών που κάθε ένα τμήμα του μπορούσε να αντιστοιχθεί και με μία από τις βασικές πλευρές που νομίζουμε ότι είναι χρήσιμα αυτά βιβλία, ότι δηλαδή μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών αναγνωστικών, αν θέλετε, κοινών. Είτε των πιο νέων, πρώτη φορά μπαίνουν σε αυτά τα κομμάτια της ιστορίας ή τώρα έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη μαρξιστική θεώρηση ιστορίας, όσο και με πιο απαιτητικούς, θα λέγαμε, αναγνώστες που μέσα από τη λεπτομερή πραγμάτευση του ιστορικού υλικού, μέσα από αυτές τις εκδόσεις, μπορούν να δούνε με παραστατικό τρόπο να συγκροτούνται τα κομμάτια μιας εικόνας που πολλές φορές είναι δύσκολο ο καθένας να συνθέσει από επιμέρους πληροφορίες που ενδεχομένως μπορεί να βρει και σε άλλες εκδόσεις που κυκλοφορούν.